I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! Καλές οι στήρες, καλές και οι συναγρίδες. Αλλά αυτό που θα σώσει την ψαριά μας πολλές φορές είναι ο σκάρος. Ένα ψάρι πολύ νόστιμο που αφθονεί κυρίως στα νησιά. Τρέφεται κυρίως με φύκια. Τα αρσενικά του είδους έχουν γκρι χρώμα, ενώ τα θηλυκά είναι κόκκινα με μια γκρι σέλα στη ράχη και κίτρινα στίγματα στην ουρά. Ξεκινάνε τη ζωή τους ως θηλυκά και κάποια στιγμή πριν οριμάσουν σεξουαλικά, ορισμένα από αυτά γίνονται αρσενικά. Έχουν μεγάλα στρογγυλά και σκληρά λέπια. Ο καλύτερος τρόπος για να πιάσουμε ένα σκάρο είναι το καρτέρι. Βουτάμε αθόρυβα, όχι κατά πάνω τους, αλλά λίγο πιο δίπλα από εκεί που τους είδαμε και καθόμαστε ήσυχοι χωρίς πολλές και απότομες κινήσεις. Οι σκάροι είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έρθουν να μας δουν. Η βέργα από το όπλο μας φροντίζουμε να είναι πολύ καλά ακονισμένη. Αλλιώς δεν θα περάσει τα σκληρά λέπια του σκάρου και απλά θα τον σπρώξει όπως αυτό εδώ το πλάνο που βλέπετε. Σε αυτή τη βουτιά αρχικά σημαδεύω αυτόν τον σκάρο, αλλά τον βλέπω και απομακρύνεται, ενώ μπροστά μου έρχεται ένας άλλος. Ο πρώτος σκάρος όμως αποφασίζει να διώξει το δεύτερο αρσενικό και έρχεται να τον κυνηγήσει περνώντας μπροστά από το όπλο μου. Πολλές φορές οι σκάροι θα μείνουν κολλημένοι στα βράχια καθώς είναι εκεί τα φύκια τα οποία τρέφονται. Θα πρέπει να προσέξουμε τις βολές μας ώστε να μην καταστρέψουμε τη βέργα μας. Εάν δεν κάνουμε απότομες και περιττές κινήσεις, οι σκάροι δεν θα τρομάξουν και δεν θα απομακρυνθούν από δίπλα μας. Σε αυτή την περίπτωση, βλέπω ένα ροφό στο βάθος.
Παραμένω ήρεμος και έτσι οι σκάροι δεν απομακρύνονται από δίπλα μου, δίνοντάς μου έτσι το χρόνο να αποφασίσω εάν ο οροφός είναι σε ικανοποιητικό μέγεθος ή αν όχι, και έτσι να του φεκίσω ένα σκάρο, όπως και έγινε. Σε αυτή την περίπτωση βλέπω ένα γκρι αρσενικό σκάρο. Είναι ωραίο μέγεθος και αποφασίζω να τον πιάσω. Όμως τον βλέπω ότι είναι νευρικός, οπότε τον αφήνω ήρεμο, δεν ασχολούμαι άλλο με αυτόν, και εντοπίζω ένα θηλυκό μπροστά μου, ο οποίος είναι πιο ήρεμος. Με ήρεμες κινήσεις στρέφω το όπλο και καταφέρω να πιάσω αυτόν. Εδώ έχουμε ακόμα μια περίπτωση κατά την οποία μένω ήρεμος και έτσι ο αρσενικός σκάρος δεν τρομάζει, δίνοντάς μου έτσι το χρόνο να ελέγξω την περίμετρο εάν κυκλοφορεί κάτι καλύτερο από αυτόν. Ελέγχοντας ξανά και ξανά δεν βλέπω κάτι αξιόλογο, οπότε αποφασίζω να πιάσω το σκάρο. Μένοντας εμείς ήρεμοι, παραμένει και το ψάρι ήρεμο, δίνοντάς μας το χρόνο να σημαδέψουμε καλύτερα. Προσπαθούμε να στοχεύσουμε το κεφάλι του, καθώς έχει μαλακή σάρκα και σκίζεται εύκολα.